Αντιμέτωποι με 7 κακουργήματα είναι τα 14 μέλη του κυκλώματος των δημοτικών υπαλλήλων που εκβίαζαν και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά από καταστηματάρχες και περιπτερούχους στην Αθήνα. Τα νήματα φαίνεται ότι κινούσε μια γυναίκα 43 ετών από την Πάτρα με το ψευδώνυμο, με συγχωρείτε, Νάνση, η οποία όχι μόνο εντόπιζε τα καταστήματα για τους εκβιασμούς, αλλά έκανε και τις προτάσεις προς τους επιχειρηματίες. Οι εκβιασμοί, παράνομες συναλλαγές και η λία των 700.000 ευρώ. Και τώρα η ώρα της δικαιοσύνης για τα 14 μέλη του κυκλώματος των υπαλλήλων του Δημοσίου. Αντιμέτωποι με 7 κακουργήματα, μεταξύ αυτών διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη εγκληματικής οργάνωσης, εκβίαση με απειλή και βλάβη επιχείρησης κατά επάγγελμα. Αρχηγός του κυκλώματος, μία 43χρονη από την Πάτρα, που έλυνε και έδαινε. Ήταν εκείνη που έβλεπε ποιο μαγαζί είχε ανάγκη ή ποιο μαγαζί είχε συνεχής ελέγχους και πήγαινε εκείνη σαν σωτήρας και με το ζημίο του έκανε κάποια πρόταση με σκοπό ο κάθε επιχειρηματίας να ενδώσει, να δώσει κάποια χρήματα, να έχει πιο ελαστική μεταχείριση. Η Νάνση, που έχει καταγραφεί σε συνομιλίες να κανονίζει τα ραντεβού με τους επιχειρηματίες, τα ποσά των εκβιασμών και τη μοιρασιά στα μέλη του κυκλώματος, το 2009 είχε κατηγορηθεί για απόπειρα απάτης, καθώς παριστάνοντας τη μεσήτρια, προσπάθησε να πουλήσει ακίνητα αξίας άνω των 120.000 ευρώ. Το 2010 είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση 124.000 ευρώ από Γραφείο Γενικών Ασφαλίσεων. Ψάρευε επιχειρηματίες με την υπόσχεση ότι θα τους γλιτώσει από ελέγχους. Τι κάνανε εκεί πέρα, ρε, τα σήκωσαν όλα. Έρχεται η σειρά σας, γι' αυτό λέω. Έρχεται η σειρά μας. Όχι επί προσωπικού, σαν μαγαζί, έρχεται η σειρά της περιοχής. Εμείς δεν τα σηκώνουμε όμως για να μην. Ναι, ακριβώς. Αλλά να κανονίσουμε γιατί αυτοί δεν χαμπαριάζουν τι βγάζουν, κατάλαβες. Ακόμα και στη Μύκονο δραστηριοποιούταν το κύκλωμα, που ό,τι φαίνεται δίνανε βεβαιώσεις ότι κάποιες εκτάσεις δεν υπάρχουν αρχαία. Ως άμεσα εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα των εκβιαστών φέρονται δύο υψηλόβαθμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε κομβικές θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Η κομματική τους ιδιότητα ανεστάλλει άμεσα. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση και το Υπουργείο σε έλεγχο των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται οι συγκεκριμένοι από τις επιτροπές στις οποίες είχαν διοριστεί από την κυρία Μενδώνη. Θα το κάνετε αυτό, ναι ή όχι? Σε αργία τέθηκαν οι 12 υπόπτες δημόσιας υγείας που φέρεται να εμπλέκονται στο κύκλωμα εκβίασης καταστηματαρχών. Καμία ανοχή, μηδενική ανοχή σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Το κατόφλι των ακριτή πέρασαν σήμερα οι πρώτοι 8 συλληφθέντες. Οι υπόλοιποι 6 από τους 14 συλληφθέντες για το κύκλωμα εκβιαστών πήραν προθεσμία από τον ανακριτή διαφθοράς να απολογηθούν αύριο το πρωί. Ανάμεσά τους και η 43χρονη γυναίκα από την Πάτρα, επωνομαζόμενη και ως Νάνση. Στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Αθηναίων έκανε γνωστό ότι τη Δευτέρα 15 Ιουλίου, κατόπιν επικοινωνίας με τον ειδικό ανακριτή διαφθοράς, θα υποβληθεί για λογαριασμό του Δήμου δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά των συλληφθέντων. Στην Ευελπίδων βρίσκεται η Νέτη Φίλια. Η διαδικασία ανέτη των απολογιών είναι σε εξέλιξη από τις 8.30 το πρωί. Αύριο, ενώπιον των δικαστικών αρχών, θα βρεθεί η φερόμενη ως αρχηγός της οργάνωσης, η Νάνση. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί και η μητέρα της. Ράνια, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο αυτή η μαραθώνια απολογία ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς των 8 από τους 12, από τους 14 συλληφθέντες για το κύκλωμα εβιαστών και αναμένεται αργότερα να οδηγηθούν και στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει ποιοι και αν θα κριθούν προφυλακιστέοι. Τώρα, οι 14 έφτασαν το πρωί σήμερα στις 8.30 εδώ στην Ευελπίδων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φορώντας μάσκες. Λίγο αργότερα οι 6 από αυτούς πήραν προθεσμία από τον ανακριτή διαφθοράς για να απολογηθούν αύριο το πρωί. Κατηγορούμενοι είναι δημοτικοί υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων, υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας και της Περιφέρειας και του Υπουργείου Πολιτισμού. Η βαριά δικογραφή, όπως έχουμε πει, που έχουν σηματιστεί εναντίον τους, αφορά 7 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Ανάμεσα στους 6 που θα απολογηθούν αύριο στον ανακριτή, είναι και οι φερόμενοι ως αρχηγός. Είναι και η συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, φαντάζομαι. Επωνομαζόμενοι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η Νάνση, λοιπόν, αυτή η 43χρονη γυναίκα από την Πάτρα, η οποία φέρεται να συντόνιζε την οργάνωση με χαρακτηριστικά μαφίας, όμως και η μητέρα της θα οδηγηθεί, καθώς φέρεται στο σπίτι της έκρυβαν κάποια μεγάλα ποσά χρήματος, αλλά και ο αδερφός της. Ναι, της ευχαριστώ πολύ.